Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Δεν θα ήθελα να παρακολουθήσω τον προσωπικό χαρακτήρα των επιθέσεων του κυρίου Γεωργιάδη. Απλώς επιβεβαιώνει μια αδυναμία πολιτικής αντιπαράθεσης και επιβεβαιώνει και την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να ακολουθεί την τακτική της δολοφονίας χαρακτήρων. Να στοχοποιεί, να εστιάζει, να επιτίθεται, να διασύρει και να μην συζητάει πολιτικά. Όμως επειδή τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν, και αφήνω τη φτηνή δημαγωγία, στην ουσία θα επικεντρωθώ, έχει μια σημασία. Στο θέμα της ρύθμισης για τους φοιτητές οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να επανεγραφούν, αφορά ενεργούς φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι για δύο εξάμηνα συνεχή, για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει, δεν πήγαν να γραφούν και τους δίνει δυνατότητα, είναι ενεργοί, επαναλαμβάνω, δεν έχουν διαγραφή, να εγγραφούν στο εξάμηνό τους. Αυτό είναι. Ένα αυτό λοιπόν. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεύτερον θέμα. Και συγχωρέστε με για την παρέμβαση. Κοιτάξτε. Εντάξει. Και ο εκπρόσωπος της Χρύσης Αυγής χθες με τον Ισοκράτη μας έκανε μάθημα. Συνέβη είναι η αλήθεια. Δεν είπα ότι έχετε συνεννοηθεί. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αναφερθήκατε στον Ισοκράτη για την ισονομία καταξίαν δεν παραπέμπει σε δημοκρατία. Παραπέμπει σε αριστοκρατία. Η ισονομία είναι για όλους τους πολίτες. Το μάθαμε τουλάχιστον μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν υπάρχει ψήφος τιμαρίου. Δεν υπάρχει ψήφος καταξίαν, όπως λέτε. Η ψήφος του αμόρφωτου και του μορφωμένου, του φτωχού και του πλούσιου, του διαγραμμένου φοιτητή, του αιώνιου φοιτητή ή του αποτυχόντος να μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει την ίδια βαρύτητα, την ίδια αξία. Αυτή είναι η αξία της δημοκρατίας. Εσείς όμως επιλέξατε, φοβούμαι, δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή να το αποδείξω, κακοποιώντας για άλλη μια φορά ένα αρχαίο κείμενο, την ισονομία καταξία. Είναι ισονομία τελεία και παύλα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εξ αυτού έρχομαι στο επόμενο επιχείρημά σας. Μιλάτε συνεχώς για τους αρίστους. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια τάση βελτίωσης και προσωπικής και συλλογικής στην κοινωνία. Αλίμονο. Αλλά όμως, όταν μιλάτε για τους αρίστους, πρέπει να δούμε αυτή η πολιτική που εφαρμόσατε τα τελευταία χρόνια και εδώ και σε άλλες χώρες. Βοήθησαν τη γενικότερη πρόοδο του συνόλου, την αναβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου, την αναβάθμιση της γενικότερης κοινωνικής και εργασιακής κατάστασης. Υπάρχουν έρευνες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που λένε τεκμηριωμένα και δεν είναι σιριζέικες έρευνες όπως σας πρέπει να μας πείτε ότι στα χρόνια της προπαγάνδας περί αριστείας στην Ελλάδα υπάρχει μια όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων. Η PISA είναι ένας ευρωπαϊκός τρόπος μέτρησης ορισμένων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. Και εκεί στην PISA, εάν τη δείτε, επιβεβαιώνεται ότι έχουμε μια αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με μορφωτικό επίπεδο και εύπορες, τεράστια αύξηση και μείωση στην προσπάθεια να μπουν στην ανώτη εκπαίδευση στα παιδιά που προέρχονται από μορφωτικά στρώματα χαμηλότερα και από κοινωνικά στρώματα χαμηλότερα. Θα μου πείτε, φταίει η αριστεία. Δεν λέω αριστεία, λέω οι πολιτικές τις οποίες επιχειρεί παραπλανητικά να συγκαλύψει το θεώρημα της αριστείας. Γι' αυτό είπα και στην πρωτομιλία μου ότι το βασικό θέμα είναι όχι να κουβεντιάζουμε με επίθετα μεταξύ μας, με ταμπέλες, με συνθήματα, αλλά η ουσία. Όταν λοιπόν ως κυβέρνηση εμείς αναβαθμίζουμε το σύνολο της δημόσιας εκπαίδευσης, ακολουθώντας και τη διεθνή κατεύθυνση και προοπτική. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν μας το επιβάλλει κανένας. Ανοίγουμε τα μάτια μας. Δεν θέλουμε να υπάρχει στην Ελλάδα το παράδοξο των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια
που αδιάβλητες μεν είναι, αλλά βλέπουμε πώς έχουν πια φτάσει στο τέλος της δυναμικής τους. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να δώσουμε κύρος στο σχολείο. Εκεί να αποδώσουμε τη διαδικασία εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σχολείο, όχι στην παραπαιδεία. Θέλουμε να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός και το σχολείο και ο γονιός την εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση. Και το παιδί βεβαίως την εμπιστοσύνη στο σχολείο. Γι' αυτό και όλη η συζήτηση που κάνουμε και θα κάνουμε για την αλλαγή του τρόπου εισόδου στα πανεπιστήμια ακριβώς σε αυτό κατατείνει. Αναβάθμιση του λυκείου και κυρίως των δύο τάξεων των τελευταίων σε μια κατεύθυνση εμβάθμισης σε περιεχόμενα σπουδών που θα επιλέξουν τα παιδιά, προσανατολισμού που θα επιλέξουν τα παιδιά και ταυτοχρόνως οι προηγούμενες τάξεις να αποτελέσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο να υπάρχει εύρος γνωστικών αντικειμένων, αυτό που λέμε μια αναβάθμιση συνολικά της εγκύκλειας εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μας ακούνε οι Έλληνες πολίτες. Έχουμε μεταρρυθμιστική ατζέντα που είναι υπέρ όλων και όχι υπέρ των ολίγων. Το είπα και νωρίτερα. Δεν ψάχνουμε να φτιάχνουμε φέτες αρίστων και να πετάμε τη μεγάλη πλειοψηφία στον Κιάδα, αν υπήρξε Κιάδας, και αυτό αμφισβητείται ιστορικά όπως ξέρετε. Αλλά χάρη λόγου το λέω. Αυτή είναι η επιλογή μας. Και γι' αυτό όλες οι αλλαγές δεν ξεκινάνε ξανά φασαρία στο πανεπιστήμιο όπως γίνονταν στις παλαιότερες εποχές. Να ξεκινάνε από κάτω. Από το λοήμεο νηπιαγωγείο, όπου μας λέγατε ότι θα τα κλείσουμε και έχουμε με λιγότερα νήπια και προνήπια λόγω της υπογεννητικότητας φέτος περισσότερα τμήματα νηπιαγωγείων. Τα στοιχεία είναι σαφή και μπορεί να ανακοινώσω και στη Βουλή. Με λιγότερα νήπια και προνήπια, και ευτυχώς που φέραμε τα προνήπια με μια πολιτική που κάναμε αξιοποίησής τους στο τμήμα το προσχολικό, το δημόσιο προσχολικό σύστημα, έχουμε περισσότερα νηπιαγωγεία φέτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας λέγατε, κλείνουμε το ολοήμερο. Άλλο ψέμα. Και τρομοκρατήσατε τον κόσμο. Λοιπόν, τα παιδιά στο ολοήμερο είναι όσα και πέρσι και τα τμήματα είναι όσα και πέρσι. Τίποτα δεν έκλεισε. Μας λέγατε επίσης ότι θέλουμε να διαλύσουμε το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο τώρα θα είναι δύο ταχυτήτων, θα είναι ένας τύπος. Για όλα τα παιδιά και στο τελευταίο μέρος της Ελλάδος. Τα τετραθέσια σχολεία θα έχουν ίδιο πρόγραμμα με νέα γνωστικά αντικείμενα. Από την πρώτη τάξη ξένη γλώσσα, από την πρώτη τάξη πληροφορική, παντού. Ίδιο πρόγραμμα. Η εξοικονόμηση έχει να κάνει με το θέμα της καλύτερης κατανομής του προσωπικού και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Δεν εξοικονομούμε 9.500. Πέρσι πήραμε 23.000, όπως θυμάστε, αναπληρωτές. Φέτος παίρνουμε 2.800. Αυτή είναι η διαφορά. Και τα σχολιά θα λειτουργήσουν, έστω και αν υπάρξουν τρικλοποδιές, είτε πολιτικές είτε παρασυνδικαλιστικές. Το τονίζω. Διότι δεν είναι θέμα που αφορά την κυβέρνηση, αφορά την κοινωνία. Στις 12 του μηνός τα παιδιά που θα κάνουν αγιασμό να μην κάνουν το σταυρό τους επειδή το σχολείο είναι διαλυμένο, αλλά να λένε θαύμα, λειτουργεί το σχολείο μας. Άρα λοιπόν, και θα ήθελα να συνεχίσω και να τελειώσω, γιατί κάνω κατάχρηση της παρέμβασης, θα ήθελα να σας πω, όλα τα μέτρα που παίρνουμε δεν είναι μέτρα για εξοικονόμηση προσωπικού και συνεπώς δημιουργίας τεχνητών πλεονασμάτων στους εκπαιδευτικούς. Κάθε άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι τη χρονιά πριν το ΣΥΡΙΖΑ είχατε πάρει 18.000 εκπαιδευτικούς με μαζική εκροή συνταξιούχων. Μόνο 18.000 είχατε πάρει αναπληρωτές. Εμείς φέτος παίρνουμε 20.800 με ελάχιστη συνταξιοδότηση. 1.000 περίπου εκπαιδευτικών. Δεν πάμε στα κουτουρού. Ούτε πετάμε τα χρήματα του ελληνικού λαού έτσι. Ούτε κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μόχθος και ενδιαφέρον για τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το ντέρτι μας. Αυτή είναι η επιλογή μας, να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο. Και το κάνουμε όχι για λόγους μόνο ιδεολογικούς, αυτό είναι δεύτερο, το κάνουμε για λόγους που έχουν να κάνουν απέναντι στην κοινωνία, λογοδοσίας απέναντι στην κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία με τη δική σας πολιτική έχει καταρακωθεί και πρέπει να την ανορθώσουμε. Και το σχολείο
θα αποδειχθεί μοχλός ανόρθωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Τελειώνοντας και ζητώ συγγνώμη. Μας είπατε, άκουσα και από τον κύριο Χαρακόπουλο και από εσάς, ότι υιοθετούμε το σχολείο της σύστονος προσπάθειας. Της σύστονος προσπαθίας. Για να το πούμε όπως είναι. Λοιπόν, ακούστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέτε ίσονα προσπάθεια, τι εννοείτε ακριβώς? Ότι τα παιδιά θα διαβάζουν λιγότερο? Ότι θα έχουμε λιγότερες εξετάσεις? Ότι θα έχουν λιγότερο άγχος? Ότι θα έχουν μια σχέση υποτίμηση συνείδησή του σχολείου για το στριμώχνει? Πιστεύετε ένα-ένα. Άρα λοιπόν η μείωση του ωραρίου δεν συνιστά ίσονα προσπάθεια. Συνοούμαστε. Συνιστά συμμόρφωση προς μια εκπαιδευτική αντίληψη που θεωρεί ότι το σχολείο πρέπει να έχει γνωστικά αντικείμενα, τα επιλέγει, να διορίζει καθηγητές για διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και όχι το σχολείο να είναι απλώς μηχανισμός παραγωγής εισοδημάτων. Άλλη δουλειά είναι του σχολείου. Το σχολείο δεν υπάρχει για να διορίζει αφιδώς κάθε χρόνο μόνιμους ή αναπληρωτές. Υπάρχει να διορίζει όσους χρειάζεται για να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχέδιο για τα παιδιά. Η δουλειά για την ανεργία είναι άλλη. Άλλων υπουργείων δουλειά και άλλων πολιτικών. Είχαμε φέτος 103.000 υποψηφίους για τις θέσεις αναπληρωτών και ορομιστίων. Όσους και να παίρναμε, δεν θα καλύπτουμε την ανάγκη αυτή για δουλειά των ανθρώπων. Η εκπαίδευση υπάρχει για την εκπαίδευση και για το παιδί. Δεν θα φορτώνουμε προγράμματα δήθεν για να μαζεύουμε κόσμο, να κάνουμε προσλήψεις εις βάρος της μόρφωσης και εις βάρος της ψυχικής ηρεμίας των παιδιών. Και τελειώνω. Αναβαθμίζουμε και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Μειώσαμε τις ώρες, μάλιστα. 3 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι υποβάθμιση σχολείου? Δηλαδή τα 7 ώρα, τα 3, άμα γίνουν 2, υποβαθμίζουν το γυμνάσιο? Όχι βέβαια. Αυτό είναι υποκρισία. Τι άλλο κάνουμε? Καταργούμε τα τρίμηνα. Πάμε σε τετράμηνα. Καταργούμε τα 12 και 14 μαθήματα στο τέλος της χρονιάς, τα οποία είναι άνευ αντικειμένου. Άνευ. Είναι απλώς για να λέμε ότι λειτουργεί το σχολείο στη βάση των εξετάσεων και μόνο. Και τα κάνουμε 4. Και τη διάρκεια της χρονιάς δίνουμε τη δυνατότητα ο δάσκαλος να κάνει μια εξέταση στο τετράμηνο, αλλά να μπορεί επίσης να κάνει και πολλά ωριαία τεστ και κυρίως να συνηθίσουν τα παιδιά στο project της εργασίας, της συνθετικής εργασίας από μικρά παιδιά. Γιατί ενώ πηγαίνουν τα παιδιά τα δικά μας στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια και σε όλα διαπρέπουν, εκεί που έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, μια χολότητα, είναι στην αδυναμία διαμόρφωσης επεξεργασίας συνθετικών εργασιών. Και εμείς θέλουμε να αναβαθμίσουμε το σχολείο. Και γι' αυτό δίνουμε αυτή τη μάχη και όχι για να γίνουμε καλοί στα παιδιά. Σίγουρα, η δικιά μας αντίληψη δεν είναι η αντίληψη του άκρατου ανταγωνισμού. Δεν είναι η αντίληψη διαμόρφωσης πολλών κατηγοριών σχολείων μέσω των κουπονιών. Όπου θα διαλέγει ελευθερία, επιλογή λέγεται αυτό. Θα διαλέγει ο καθηγητής, ο γονιός, σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί του, δημόσιο ή ιδιωτικό, και θα παίρνει και ένα χατζηλίκι το μήνα από το κράτος. Αυτό είναι διάλυση του συστήματος εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεν είναι δικαίωμα στην επιλογή του σχολείου. Πέστε το καθαρά, ο κ. Φωτάκης το έχει γράψει ως μια επιλογή αυτό το πράγμα. Το άκουσα από τον κύριο Βορύδη χθες. Σιγά σιγά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία προσχωρεί σε αυτό το δικαίωμα της επιλογής, σε πολλά εισαγωγικά, το ψευδόνυμο δικαίωμα της επιλογής, το οποίο συνιστά, επαναλαμβάνω, μια βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας εκπαίδευσης. Γιατί το δημόσιο σχολείο τον 20ο αιώνα είναι το σχολείο της γειτονιάς. Εκεί που πηγαίνει το παιδί. Και αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του σχολείου της γειτονιάς και όχι διαμορφώνοντας πολλών ταχυτήτων σχολεία, τα οποία οδηγούν μετά σε πολλές ταχύτητες μαθητών, καθηγητών και τελικά σε έναν άκρατο κοινωνικό ανταγωνισμό μέσα στο σχολείο. Θέλουμε προσπάθεια στο σχολείο, αλλά προσπάθεια με συνεργατικότητα, με δημοκρατία, με ισονομία. Πώς την είπατε? Ισονομία κατ' αξίαν. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όταν μιλάτε για αξιοκρατία, δεν μιλάτε για δημοκρατία. Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε.